Omaj, omaj danis, sa saradi. Jo voles saradi, sa hajas. Εύστοχος πρώτη πολύ. Απέξε η μπάλα για, για την ΑΕΛ. Τα το άστοχο σουτ. Κατεβάζω Κοτσόνης. Δαμιανός. Ξανά Δαμιανός. Λιβαδάς. Και ο Μάης ένα πολύ ωραίο καλάθι. Η μπάλα απ' έξω για την ΑΕΛ. Μετά το λάθος της Αχαγιάς. Ο Τσόνης κατεβάζει για την ΑΕΛ. Ο Τσόνης, Δαμιανός, μπαίνει στο Μάη. Μας κερδίζουμε το rebound στην κόντρα. Ξανακερδίζουμε την μπάλα. Παίνει ο Λιβαδάς. Βιάζεται. Αντεπίθεση για την κάτω Αχαγιά. Ο κύριος Χριστοφίδης φωνάζει στην ΑΕΛ για δυνατή άμυνα. Ανάγεται ο Ταρόπουλος, Ρεβούτσικας. Κάνει βήματα κατά τη γνώμη μας, το σφυρίζει ο διαιτής. Κάτι παρατηρήσεις του διαιτητή προς τον coach και τον παίχτη της ΑΕΛ. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα. Time out προφανώς. Ίσως είναι 45-33 το σκορ, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Απ' έξω η μπάλα με την ΑΕΛ Κοτσόνης. Μαρκάρεται από το Ραμπούτσικα. Αλλάζει την μπάλα με τον Δανιανό και φάουλ Παναγιωταρόπουλος. Λιβαδάς απ' έξω. Κοτσόνης. Μπράβο, μια πολύ ωραία αλλαγή. Τελικά κερδίζει φάουλο ο Μεϊντάνης. Ίσως θα ήταν το ωραιότερο καλάθι αν έμπαινε. Χριστό! Ο Μάης ετοιμάζεται για δύο βολές. Άστοχος πρώτη. Πάνω! Απ' έξω η μπάλα πέρασε ο Νέγκας μέσα. 5-3! Σου τριών πόντων ο Παναγιωταρόπουλος. Κερδίζει την μπάλα ο Οικονομόπουλος μετά το ριμπάλ. Χάνει την μπάλα. Τζάμπο όλη μπάλα γιατί βρήκε στο δικτάκι. 45-33 παραμένει το σκορ. Μια αλλαγή για την Αχαγιά. Μπήκε ο Βίγλας στη θέση του Πετρόβουλου. Αλλά λίγο να γίνει προς πίσω, ο Ρεμπούτσικας. Κερδίζουμε την μπάλα, τσένουμε στην επίθεση. Ρεμπούτσικας.
Μπράβο. Δώσε και τώρα ένα τζάμπο. Μπράβο. Κερδίζει το ριμπάου το Λιβαδάς. Δίνει στον Κοτσόνι. Παίζουμε περίπου 8 λεφτά το δεύτερο ημίχρονο. Κοτσόνις κατεβάζει. Στο Δαμιανό. Δαμιανός γυρίζει πάλι στον Κοτσόνι. Playmaker Σαέλ κατεβάζει. Σουτ 3 πόντων από το Δαμιανό και Ερμπόλ. Μπάλα απ' έξω για την Αχαγία. Το σκορ είναι 46-34. Κατεβάζει ο Ρεμπούτσικας την Αχαγία. Παναγιωταρόπουλο, Σαράντης, κάνει μπάσιμο, σουτάρει για δύο πόντους, κερδίζει το ριμπάουντ ο Δαμιανός. Κατεβαίνει μπάσιμο, σηκώνεται το Μεϊντάνης, Λιβαδάς, γίνεται χαμός στις εναλλαγές του ριμπάουντ. Και καλάθι από το Βίγλα μετά από μια αλληγορία των παιχτών της ΑΕΛ. Λιβαδάς στον Κοτσόνι, κατεβάζει. 10 δευτερόλεπτα για επίθεση. Σουτάρα Δαμιανός. Αστοχία έχουμε. Γιατί δεν μέτραγε το καλάθι? Νομίζω ότι αν έμπαινε μέτραγε. Άσχετα να διαιτητής είπε όχι. Απ' έξω η μπάλα. Απ' έξω η μπάλα. Δεν έχουμε δικαίωμα μία και μία. Βολές. Είναι λάθος η γραμματεία, έχει σηκώσει σημαία. Λιβαδάς απ' έξω. Στο Δαμιανό. Ένα σουτ ο Δαμιανός. Άστοχο. Κατεβάζει ο Ρεμπούτσικας. Κερδίζει την μπάλα ο Μεϊντάνης, αλλά βγάλε την μπάλα απ' έξω. Μπάλα για την Αχαγιά, Σαράντης, Σαραμπούτσικα, Παναγιωταρόπουλος, σου 3 πόντων, airball, Δαμιανός κατεβάζει για την ΑΕΛ, προσπαθούν. Στην επίθεση Λιβαδάς και ένα πολύ όμορφο καλάθι ο Λιβαδάς. Παναγιωταρόπουλος κάνει λάθος. Μπάλα πάλι για την ΑΕΛ. Πολύ καλό αυτό. Μπράβο. 48-36 το σκορ. Δαμιανός στον Κοτσόνι. Ξανά Δαμιανός. Προσπαθεί να δώσει την μπάλα, κάνει λάθος. Και καλάθι για την Αχαγιά, ο Ρεμπούτσικας. 48-38. Κοτσόνης κατεβάζει. Και βγαίνει μόνος του. Σουτάρει και γράφει άλλο ένα καλάθι για την ΑΕΛ. Προσοχή στην επίθεση. Μπαίνει ο Παναγιωταρόπουλος. Φάουλ ο Μεϊντάνης. Δεν μετράει. Δύο βόλες. Δύο βόλες. Οχτώμιση λεφτά
απομένουν για να λήξει το παιχνίδι. Στη δεύτερη βολή, άστοχη και αυτή, κερδίζει το ριμπάτο ο Οικονομόπουλος. Τάπα του Μεϊντάνη και στην αντεπίθεση ΑΕΛ με το Σαράντι. Πολύ ωραίο συνδυασμό και άλλο ένα όμορφο καλάθι για την ΑΕΛ. Time out. Γιατί χτύπησε ο Δαμιανός στην προσπάθειά του. Ένα πολύ όμορφο καλάθι και γρήγορο από την ΑΕΛ. Συναντεπίθεση. Για χαλιά, Παναγιωταρόπουλος σου τριών πόντων. Έξω, κερδίζει ο Δαμιανός, χάνει την μπάλα. Σαράτης, Ρεμπούτσικας και βήματα. Υποπίπτει ο παίχτης της Αχαλιάς. Απ' έξω την μπάλα, μια αλλαγή. Ο Μάης πέρασε στον πάγκο και μπήκε στη θέση του ο Μαντάς. Δαμιανός. Αλλάζει με το Λιβαδά. Μια λάθος υπόδειξη του διαιτητή. Δεν την έβγαλε ο Λιβαδά στην μπάλα. Κάποιος παίχτης της Αχαγιάς την έβγαλε. Εν πάση περιπτώσει είναι για την Αχαγιά η μπάλα. Βίγλας στο Ρεμπούτσικα. Και ξανά ζητά δυνατή άμυνα ο Χριστοφίδης στην ΑΕΛ. Σαράντης για την Αχαγιά κόβεται από τον Έγκα. Δαμιανός στην επίθεση, ένας με πέντε είναι. Αν το βάλει θα είναι μεγάλη. Τελικά κερδίζει φάουλ. Απ' έξω η μπάλα. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 52-38 για την ΑΕΛ. Ένα πολύ καλό προβάδισμα. Σου τον Έγκας από την κορφή της ρακέτας και άλλους δύο πόντους για την ΑΕΛ. Κλέβει ο Δαμιανός στο Λιβαδά. Προσπαθεί ο Λιβαδάς. Σουτάρει ο Δαμιανός και άλλο καλάθι για την ΑΕΛ. Έχει ανεβάσει την απόδοσή της αυτό το διάστημα η ΑΕΛ. Έχει πάρει ένα προβάδισμα 16 πόντων. Στην στιγμή μειώνεται στους 14 πόντους. 56-40. Το σκορ είναι 56-40. Στην επίθεση σούτ ο Σαράντης. Ο Σουλελές και καλάθι. 56-42 το σκορ. 6,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Κι άλλο λάθος από την άλλη, δύο συνεχόμενα λάθη, ελπίζω. Time out. Ζητάει ο coach της ΑΕΛ. Θα έρθει εδώ. Τι χρόνο θα λέει, για ρωτήστε. Οι οδηγίες στο time out αυτή τη στιγμή είναι δίδονται από τον κύριο Χρυσταφίδη και τον κότς της ομάδας του Δαμιανό. Ξανά στον αγώνα, μπάλα απ' έξω για την Αχαγιά, Ρεμπούτσικας. Κλέβει ο Κοτσιόνης πολύ ωραία στην επίθεση. Δεν μας βγαίνει ο εφηνδιασμός. Ένα σύστημα stack. Μπάλα στον Έγκα. Μέσα στην κορφή κάνει το pivot. Κερδίζουν την μπάλα η Αχαγιά. Βήματα. Ο Βίγλας κάνει βήματα. Μπάλα για την ΑΕΛ πάλι.
5 λεπτά πριν το τέλος, μια διαφορά 14 πόντους για την ΕΛ. Πιστεύω ότι είναι κάπως αρκετή. Αν και στο μπάσκετ όλα είναι τόσο ρεστά. Σου το Κοτσόνης άστοχο. Σου Λελές. Βγάζει την μπάλα ο Δαμιανός. Μπούτσικας, μπαλιά στον Οικονομόπουλο και φάουλ από το Μαντά, δύο βολές. Άστοχη πρώτη. Και η δεύτερη άστοχη κερδίζει το rebound ο Νέγκας, Λιβαδάς, ξανά Νέγκας. Κοτσόνης κατεβάζει αυτή τη στιγμή την μπάλα. Δαμιανός. Αλλαγή. Σουτάρο Κοτσόνης, εύστοχος. Και άλλοι δύο πόντοι για την ΑΕΛ, 16 πόντοι διαφορά, 4,5 λεπτά που τελειώσει το παιχνίδι. Και να ανταποδίδει ο Οικονομόπουλος. Λαμιανός κατεβάζει προς το Μαντά, γυρίζει στον Κοτσόνη, σου τριών πόντων. Άστοχο. Μπράβο ο Νέγκας. Γράφει άλλους δύο πόντους για την ΑΕΛ. Κατεβάζει ο Ρεμπούτσικας. Σου Λελέ κλέβει ο Δαμιανός. Μαντάς και Κοτσόνης κατεβαίνει. Στον πάσιμο την μπάλα απ' έξω για την ΑΕΛ. Αλλαγή για την ΑΕΛ. Ο Σμινής θέση του Δαμιανού. Θέλει να ξεκουράσει ο κότς της ΑΕΛ, τον Δαμιανό. Μήπως τον χρειαστεί αργότερα. Κοτσόνης σουτάρει, μπάλα αναπηδάει στο Στεφάνι και στην αντεπίθεση, στον εθνιδιασμό και καλάθι για την Αχαγιά. Το σκορ είναι 60-46. Ο Τσόνης κατεβάζει την μπάλα πάλι. Είναι τακτικός playmaker, κάνει το λάθος. Ελπίζουμε. Μπρος πίσω. Ήταν μπρος πίσω αυτό καθαρό, το οποίο οι διαιτητές δεν το καταλάβανε. Λάθος μπαλιά του Λιβαδά προς τον Νέγκα. Time out. Ζήτησε η ΑΕΛ. Το σκορ 3,5 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Δίδονται οι οδηγίες από την πλευρά της ΑΕΛ. Κύριε Χρυστοφίδης πάντα σε κατάσταση έξαλλο. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι αγχώνει τους παίκτες μας. Καλό τους κάνει. Τι ώρα είναι. Κατεβάζω Ρεμπούτσικας για την Χαγιά. Στον Παναγιωταρόπουλο. Κάτω από το καλάθι. Το λάθος. Το λάθος δεν άρχισε να γίνει. 3 δευτερόλεπτα για την Χαγιά. Μπάλα πάλι για την ΑΕΛ. Ο Τσόνης στο Λιβαδά. Λιβαδάς Δαμιανός. Δαμιανός. Κάνει τρίπλες. Μαρκάρεται από τον Παναγιωταρόπλο. Κοτσόνης. Σουτάρει και δύο πόντι από τον Κοτσόνη.
Αρκετά εύστοχος ο Κατσόνης σήμερα. Πολύ ωραία παλιά στο Δαμιανό, δεν την προλαβαίνει, δεν πειράζει. Ήταν μια λάθος μπαλιά για τον εθνιδιασμό. Κονομόπουλος, Ρεμπούτσικας, Παναγιωταρόπουλος. Κονομόπουλος προσπαθεί ο Σαράντης και κάνει φάουλ ο Λιβαδάς. Αλλαγή για την Αχαγιά. Ο Ρεμπούτσικας περνάει έξω και εισέρχεται ο Πετρόπουλος. Κερδίζει το rebound ο Νέγκας, ο Σμυρνής. Δαμιανός στην μπάλα. Σιγά σιγά δεν μας βιάζει τίποτα. Το Β' σύστημα εφαρμόζει άλλο αυτή τη στιγμή. Δαμιανός κάνει λάθος, κερδίζει ο Λιβαδάς και ένα καλάθι από το Λιβαδά. Το σκορ έχει ανέβει. Προσπαθεί ο Λιβαδάς, πάντα φιλότιμα. Το σκορ είναι 64-46, 18 πόντι για την ΑΕΛ. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η ΑΕΛ. Ένα καλάθι από τον Οικονομόπουλο μειώνει τη διαφορά σε 16 πόντους. Για 4-48 το σκορ, Κοτσόνης, σουτάρει, αστόχησε και στην επίθεση η ομάδα της ΑΕΛ. Αχαγιά, Σουλελές, σουτάρει, κερδίζει το ριμπάουντ ο Παναγιωταρόπουλος. Πετρόπουλος, ο Νέγκας προσπαθεί, χάνει το ριμπάουντ και ένα καλάθι για την Αχαγιά από το 40. Κατεβάζει ο Κοτσόνης στο Δαμιανό. Και εσκεμμένο φάουλ ο Δαμιανός. Δύο βολές και μπάλα παίξω για την Αχαγιά. Είναι εσκεμμένο το φάουλ. Πρέπει να φύγουν οι παίχτες από εκεί. Μία βολή εύστοχη του Παναγιωταρόπουλου. Και η άλλη εύστοχη. Απ' έξω η μπάλα. Πώς. 12 υπό τη διαφορά. Μείωσε η Αχαγιά. Κλέβει ο Κατσόνης προς στιγμή. Κι άλλο μειώνει η Αχαγιά στους 10 πόντους. Φάουλο Παναγιωταρόπουλο στο Δαμιανό. Δέκα πόντι διαφοράς. Έχει μία συν μία ο Δαμιανός για την ΑΕΛ. 3 λεπτά θέλει να τελειώσει. Ξανά στην επίθεση Αχαγιά. Οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν. Κερδίζει το ριμπάου το Σμυρνής στο Δαμιανό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν οργανωμένες επιθέσεις ΑΕΛ και αργές τώρα. Δαμιανός, 2,5 λεπτά πριν το τέλος, κατεβάζει, δίνει στον Κοτσόνη. Κοτσόνης φάντα την μπάλα, προσπαθεί να τριπλάρει τον Πετρόπουλο. Σουτάρει ο Δαμιανός, άστοχος, κερδίζει την μπάλα ο Σμυρνής και η μπάλα για τα Λαχινά πάλι. Ο κύριος Χριστοφίδης ζητάει όλο το χρόνο. 2 λεπτά περίπου πριν το τέλος.
προς πίσω. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μπάλα είναι απ' έξω, μετά τον προς πίσω για την Αχαγιά. Πετρόπουλος κατεβάζει, Παναγιωταρόπουλος, Οικονομόπουλος. Κερδίζει το rebound ο Μεϊντάνης. Πολύ ωραία. Δαμιανός κατεβάζει. Ήρεμα παιδιά. Κάνει πολύ όμορφο μπάσιμο ο Δαμιανός και βάζει ένα προσωπικό καλάθι. Φάουλος Μηνής στον Παναγιωταρόπουλο, 2 βόλες. Το 12 πόντι διαφοράς, 66-54 το σκορ και 2 βολές ο Παναγιωταρόπουλος, πρώτη άστοχη. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Αυτή είναι εύστοχη, 11 πόντι διαφορά. Πάσιμο Δαμιανός στο Μαϊντάνι. Του γίνεται φάουλ εκεί και καλάθι ο Νέγκας. Καλάθι και φάουλ κερδίζει ο Νέγκας. 40. Ετοιμάζεται για τη μια βολή ο Νέγκας. Δεκατρείς πόντι διαφορά. Επίθεση για την Αχαγιά, Σαράτης. Άστοχος, κερδίζει το rebound ο Μεϊντάνης. Δαμιανός, ήρεμα τώρα. Ο κόουτς Σάιλ ζητάει όλο το χρόνο και έτσι είναι. Θέλει πολύ λίγο να τελειώσει και έχει μια διαφορά 13 πόντων. Δεν χρειάζονται βιασύνες. Ετοιμαζόμαστε για επίθεση, 9 δευτερόλεπτα είναι το τέλος της επίθεσης. Μεϊντάνης κερδίζει και κάνει φάουλ ο Μεϊντάνης. Μία και μία. Δεν έχουν μία-μία. Πέμπτο φάουλ για το Μεϊντάνη. Περνάει στη θέση του Μέλλας. Παίξε η μπάλα για την Αχαγιά. Πετρόπουλος, Παναγιωταρόπουλος, σε 3 πόντων. Άστοχο. Λιβαδάς στο Δαμιανό. Ήρεμα. Ο Δαμιανός κατεβάζει. Στο Λιβαδά. Το σύστημα ξεκινάει από το Λιβαδά. Μπάλα για την Αχαγιά μετά την προσπάθεια του Μελά. Πετρόπουλος κατεβάζει. Ξανά Πετρόπουλος, Σουλελές. Κάνει μπάσιμο, άστοχο. Κερδίζει την μπάλα ο Λιβαδάς, απ' έξω η μπάλα. 28 δευτερόλεπτα έμεινα για τη δεύτερη νίκη της ΑΕΛ μετά από μια καλή εμφάνιση στο γήπεδό της. Double triple ο Δαμιανός. Έτσι σφυρίξανε τουλάχιστον οι διαιτητές, εγώ δεν το κατάλαβα. 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Σου 3 πόντων. Κερδίζει το rebound ο Μελάς. Τελευταία επίθεση και έληξε το παιχνίδι, κύριοι. 68-55 για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ κάνει τη δεύτερη της νίκη μετά από μια αρκετά καλή εμφάνιση. Μπράβο στα παιδιά για αυτή τη συνεμφάνιση και για την νίκη την οποία χρειαζόμαστε τόσο πολύ.
από το στάδιο το δημοτικό των Λεχενών. Γεια σας. Aê!